πατέρας ποιος ήταν, ήταν οικογενειακά θέματα. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που απλά ξεκίνησε να πίνει. Ήταν ένας... Έτσι απλά. Ήταν ένας πολύ πετυχημένος άνθρωπος, αυτοδημιουργητός, δηλαδή έχτισε στη Σκόπελο που πήγε με μια ραπτομηχανή, μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Τουριστικά. Ήταν ο πρώτος που άνοιξε τουριστικά μαγαζιά το 1974 σε ένα νησί. Και έραβε και αυτούς τους ζουρλομανδίες, τα λέω εγώ, αυτά τα ταφτάνια που φορούσαν οι άντρες, τα τύπου χίπης και αυτά εκείνη την εποχή, τσάντες. Δημιούργησε δηλαδή ένα στάτους στο νησί, πήγαιναν όλοι και για να περάσουν όμορφα μαζί του και για να τον δουν. Όμως είχε αυτό, τον έτρωγε το ποτό, από τα 20 του περίπου, και να μην σου πω και λίγο μικρότερος. Από τόσο μικρό. Από εκεί και πέρα, ναι, έτσι ξεκινάει το αλκοόλ, από την εφηβεία και μετά. Τα 15 αρχίζεις πια και βλέπεις ότι εθίζεσαι σιγά σιγά. Όμως ο πατέρας μου είχε έναν έλεγχο. Δηλαδή ήξερε ότι τώρα κάνω δουλειά και τώρα πίνω. Ο αδερφός μου τα ανακάτεψε όλα αυτά. Κατάφερε λοιπόν, έχτισε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Το τέλος του είναι σκληρό. Γιατί είχε κάνει, ο πατέρας μου έχει το πιο σκληρό φινάλε. 21 Απριλίου είναι τα γενέθλια τα δικά μου, 21 Απριλίου είναι τα γενέθλια του αδερφού μου, 21 Απριλίου ο πατέρας μου, μέσα στις παρεστήσεις του αλκοόλ, έπεσε από τον μπαλκόνι, νομίζοντας ότι ήταν η πόρτα μας, έπεσε κάτω, χτύπησε και 4 Ιουνίου, δύο μήνες μετά, σχεδόν 1,5 μήνα, δεν άντεξε το σηκώτη του και όλο αυτό που μόλις τα λεπορία του οργανισμού. Και απεβίωσε. Όμως και εκείνος είχε κάνει μια αποτοξίνωση, πενταετίας περίπου, και είχε μείνει για 3 χρόνια καθαρός, αλλά ξέρεις μετά την αποτοξίνωση αν αρχίσεις... Και μετά ξανάρχισε. Ναι. Και αν μετά την αποτοξίνωση, Θεέ μου, αρχίσεις να... Και εσύ πόσο χρόνο είσαι να μείνεις τότε. Εγώ ήμουνα πολύ μικρή. Εγώ δεν τον θυμάμαι τον πατέρα μου ξεμέθιστο. Υπάρχει μια εικόνα που θυμάμαι πολύ δυνατή. Ναι, δεν τον θυμάμαι, Θεέ μου. Θυμάσαι μόνο μεθυσμένο. Ναι, μόνο μεθυσμένο. Και 3 ετών να τον ψάχνω στα καφενεία. Και ώσπου κάποια στιγμή, γι' αυτό με τη θάλασσα έχω μια περίεργη γοητεία, πήγα να τον βρω στην παραλία. Και αν δεν ήταν ένας λιμενικός, θα με έπαιρνε το κύμα για να πνιγώ. Και μου λέει, τι κάνεις εδώ. 3 ετών, ναι. Τον έψαχνα. Τον έψαχνα στα καφενεία. Για να τον αγκαλιάσω. Δεν ήξερα ότι ήταν μεθυσμένος. Εγώ είχαμε μαγαζιά και εγώ έφυγα από τη μάνα μου, ξεγλίστρησα να πάω να τον βρω. Για τη Σκόπελο μιλάμε. Ναι. Δεν καταλάβαινα δηλαδή. Έφυγα από τη μάνα μου απλά. Να βρω τον μπαμπά της. Να βρω τον πατέρα μου. Και επειδή αν πας Σκόπελο, εκεί τα καφενεία τέλος πάντων είναι πάνω από το κύμα, είναι ακριβώς το όριο για να. Και ευτυχώς εντάξει. Τα κατάφερα. Και όταν έφυγε, πόσο ήσουν. Όταν έφυγε, ήμουν 24, ήμουν στο Μέγκα και μου το ανακοίνωσε ο Γιάννης ο Δημαράς που τότε. Τι, δηλαδή, δουλεύω... 20 χρόνια το θυμάσαι μεθυσμένος. 20 χρόνια τον θυμάμαι πάντα μεθυσμένο ή τον θυμάμαι στο ψυχιατρίο που πήγα πολύ σκληρές εικόνες. Οι εικόνες της αποτοξίνωσης για έναν ασθενή παλιότερα είναι πολύ σκληρές, έτσι. Στο ψυχιατρίο, γιατί. Ναι, βέβαια, αποτοξίνωση. Αποτοξίνωση γινόταν στο ψυχιατρίο. Στο ψυχιατρίο με πολύ σκληρές εικόνες, ζουρλομανδία που λέω εγώ, γιατί υπάρχουν στάδια να φύγεις από τον εθισμό σιγά σιγά. Όντως τον είχαν δεμένο δηλαδή. Βεβαίως. Πολύ δύσκολες εικόνες. Και από εκεί και πέρα που τις έζησα, να μην τις ζει παιδί. Και από εκεί και πέρα τον θυμάμαι ως φοιτήτρια να πηγαίνω να τον συναντήσω, πηγαίνοντάς του το αγαπημένο του γλυκό, τον μπακλαβά. Και για να μου δείξει την αγάπη του και τη χαρά του, να τον τρώει όλο. Εντάξει. Αυτό. Δύσκολες εικόνες. Αλλά. Συνάμα και πολύ δυνατές για ένα παιδί. Και αυτές τις μέρες, επειδή είναι μέρες Χριστουγέννων, λέω το εξής. Ότι εγώ δεν θυμάμαι, σαν παιδί, να υπάρχει αρμονία στις γιορτές μέσα στο σπίτι. Θυμάμαι καυγάδες, φασαρίες. Και πάντα, ως παιδί, ήθελα να στολίζουμε το δέντρο. Ο πατέρας μου, χωρίς να το θέλει, το ρίχνε, το σπάγε από το μεθύσι του, από τα δύσκολα του τέλος πάντων. Και εγώ θυμάμαι την επόμενη μέρα, χωρίς να πτωούμε. Να το ξαναστολίζω, να το ξαναβάζω τις μπάλες του, να πηγαίνω να αγοράζω, γιατί δεν είχαμε ανάγκη οικονομική, είχαμε. Έπαιρνα από το σιρτάρι χρήματα και ούτε λείπανε και σε κανέναν άλλες εποχές τότε, μέχρι που ήρθε η καταστροφή.
και να ξαναστήνω αυτό το δέντρο. Αυτό το στήσιμο του δέντρου με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Δηλαδή, να μην αφήνω κανέναν να μου ρίξει το δέντρο.